ώστε να πάει εκεί. Παίρνει λίγο την... Και θα συνεχίσουν, έτσι, είναι μικρές σε ηλικία. Λοιπόν, Στεφανίδη, εδώ στα 4.90. Έχει κάνει εκπληκτικά άλματα σήμερα. Θέλει άλλο ένα στα 4.90, δεν θα το καταφέρει. Εδώ θα κλείσει τον αγώνα της με 4 μέτρα και 85 εκατοστά. Σίγουρο μετάλλιο για την Στεφανίδη και θα κριθεί από την τελευταία προσπάθεια της Sunday Morris. Θα ενημερωθεί, η Αμερικανίδα φεύγει. Το 4.90, παραλίγο να το περάσει, είναι μια αποτυχημένη όμως προσπάθεια. Είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια και αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή ενός πανηγυρισμού. Χρυσή Ολυμπιονίκης. Μπράβο της. Είναι μια ονειρεμένη χρονιά για την Κατερίνα Στεφανίδη. Πραγματικά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή και Ολυμπιονίκης, χρυσή Ολυμπιονίκης, η Κατερίνα Στεφανίδη, και μην ξεχνάμε ότι είναι και πρώτη στα διαμάντια στην κορυφαία σειρά, στα Diamond League. Είναι μια ονειρημένη χρονιά με μεγάλες επιδόσεις. Εδώ πλησίασε πραγματικά πολύ η Μόρις. Ήταν οριακά. Λίγο βρήκε, αλλά αυτό... Στην άνοδο, έτσι. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Αλλά λίγο βρήκε και Στεφανίδη στο πρώτο της άλμα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι ήταν μια νίκη με υπερβολικά μεγάλη διαφορά, αλλά ήταν καλύτερη συνολικά στον αγώνα η Κατερίνα Στεφανίδη. Στα σημεία που λέμε. Βεβαίως. Και πήρε πανάξια αυτό το χρυσό μετάλλιο. Τεράστια στιγμή για την καριέρα της. Σε αυτόν τον αγώνα δεν της στέρισε καμία άλλη αθλήτρια το χρυσό μετάλλιο. Χρειάστηκε να κάνει και την ανατροπή κάποια στιγμή που βρέθηκε στην δεύτερη θέση. Την έκανε, πέρασε με το 4.85, είχε